κυρία Μεχετή, για να συζητήσω τις εξελίξεις. Μου είπε ότι περιμένει τον προσφάτως ηγέτη και θα απολογηθεί την Πέμπτη. Την Παρασκευή θα ορίσει, θα υπάρχει μια διαδικασία αναγνωρίσεων από τους επιζήσαντες και από τα δύο παιδιά που ξέφυγαν. Τα τέσσερα παιδιά δηλαδή που ήταν εκεί και είδαν τις σκηνές, ό,τι είδαν, θα υπάρξει μια διαδικασία αναγνωρίσεως των φερωμένων ως δαστών για όλες τις πράξεις και εκεί θα γίνει πιθανώς και αποτύπωση συμπεριφορών. Και επίσης υπάρχει και ένα γεγονός το οποίο πραγματικά μου έχει προβληματίσει πάρα πολύ και έχει δημιουργηθεί μεγάλος προβληματισμός στην κυρία Ναγκή. Θυμάστε τις επιφυλάξεις που είδα, γιατί χωρίς την υπογραφία με τα όπλα και ο κατηγορούμενος χωρίς να ζητήσει αναβολή έσπευσε να δικαστεί και να γίνει δίκη του και να δικαστεί και να καταδικαστεί τελικά σε ποινή 4,5 ετών. Πληροφορήθηκα ότι γιατί έχω ζητήσει να γίνει DNA στα όπλα αυτά και τα έχουν πιάσει, γιατί τα όπλα μέσω του DNA θα μιλήσουν, θα πούν ποιοι είναι αυτοί που τα χρησιμοποιούσαν. Και όχι μόνο σε αυτή την πράξη, πιθανώς να είχαμε και αποκαλύψεις για άλλες πράξεις που έχουν γίνει με συγκεκριμένα όπλα. Πληροφορήθηκα δυστυχώς ότι αυτό θα είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί τα έχουν πιάσει πολλά πρόσωπα. Δεν θέλεις να μου πει κάτι περισσότερο, κύριε Ανακριτής. Αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει πάρα πολύ. Μιλάμε για τα όπλα που βρήκαν στους συνδέσμους. Στο χώρο αυτών που ονομάζεται ο σύνδεσμος και που με την αυτόφορη διαδικασία, αντί να συσχετιστούν με την τακτική διαδικασία, την αναλυτική και να συσχετιστούν με την φωτογραφία αυτή, αφού όλοι από ό,τι φαίνεται οι δράστες είχαν ως ορμητήριο το συγκεκριμένο χώρο, έγινε αυτός ο χωρισμός της φωτογραφίας και υπάρχει μια γενής τώρα αδυναμία. Μακάρι να ξεπεραστεί από τον έλεγχο του DNA, να έχουν πιάσει το συγκεκριμένα όπλα περισσότερα πρόσωπα. Πώς θα γίνει η διαδικασία της αναγνώρισης, διαδόσεις μέσω φωτογραφίων και πού? Οικονομικά, αυτοί που πρόκειται να αναγνωρίσουν, σύμφωνα με τον κώδικα πληγικής οικονομίας, καλούνται προηγουμένως να περιγράψουν τα πρόσωπα που πρόκειται να αναγνωρίσουν. Αν το έχουν δει πρόσωπο, να περιγράψουν το πρόσωπο. Αν έχουν δει σώμα, το σώμα. Οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει την δικαιοσύνη να έχει ένα αποτελεσματικό μέσο αξιόπιστο. Η αναγνώριση γίνεται αν πρόκειται κάποιος να αρνείται, κάποιος να λέει ότι εγώ δεν ήμουν εκεί, θα μπορούσε να γίνει τοποθετώντας το κάθε ένα πρόσωπο ανάμεσα σε 5 ισοευξείς και με τα ίδια χαρακτηριστικά. Εδώ όλοι έχουν ομολογήσει ότι είναι εκεί. Η διαδικασία της αναγνώρισης εδώ θα δώσει άλλα πράγματα. Θα υπάρχει ένας χώρος ο οποίος υπάρχει στο Μέγαρο, εκεί γίνονται οι αναγνωρίσεις. Και υπάρχει ένας χώρος που βλέπει αυτός που πρόκειται να αναγνωρίσει και δεν τον βλέπει αυτός που πρόκειται να αναγνωριστεί. Αυτός ο χώρος είναι και εκεί θα γίνει και η αναγνώριση. Γιατί κάνουμε την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, συζητήσατε γι' αυτό. Θα επεκταθεί και Είμαι εντυπωσιασμένος αυτή. Θα επεκταθεί και στα θύματα, κύριε Κούγια, θα συζητήσει. Σας λέω ότι είμαι εντυπωσιασμένος από τις αναγκαστικές ενέργειες. Πριν προλάβω να πω μια σκέψη, πληροφορούμε ότι έχει γίνει ήδη. Ποιους αφορά η άρση τηλεφωνικού απορρίτου, μόνο τους δράστες? Τους συλληφθέντες, πιθανώς μάρτυρες, σίγουρα και... Την παρέα του Άλκη, μήπως μίλησαν μαζί τους? Σε τηλέφωνο. Δεν έχω κάτι τέτοιο. Οι εντολείς μου δεν έχουν ποτέ να γνωρίζουν κάποιον από αυτούς. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν πραγματικά υπήρχε κάτι τέτοιο, το έχει ισχυριστεί κάποιος, θα πάρω αντίγραφα της υπογραφίας τώρα. Δεν έχω πάρει απολογίες, δεν γνωρίζω τίποτα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πληροφορούμε το περιεχόμενο κάποιων απολογιών. Όχι, συνέλεξαν από το σύνδεσμο, αυτά που έτσι πληροφορήθηκε. Δεν θέλω να δω τι έγινε. Θα ζητήσω να πάρουμε αντίγραφα από την υπογραφία, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να πάρουμε αντίγραφα από την υπογραφία. Δεν παριστάμε να το προσφυστεί της κατηγορίας το αντικείμενο της ολοκατοχής Στεπαγγέλτος 2 και δεν παρίσταστε ως προς της κατηγορίας. Δεν έχουμε όμως υπέρον. Πρέπει με εντολή της κυρίας Νακητού εκείνη η δικογραφία να συγκεκριστεί με αυτή τη δικογραφία. Ευχαριστούμε. Πότε θα γίνει ένα